Θα μιλήσουμε για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε στις 10 Οκτωβρίου του 2014. Είναι ουσιαστικά το πρώτο συμβούλιο, αν και είναι το τρίτο κατά σειρά, το οποίο είχε θέματα σε τακτική ημερήσια διάταξη που αφορούσαν προβλήματα της περιοχής και του Δήμου. Όλα τα προηγούμενα συμβούλια, όπως γνωρίζετε, είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, κυρίως για τη δημιουργία επιτροπών. Στο συμβούλιο που μας πέρασε της Παρασκευής, τα ημερήσια θέματα ήταν 40 και 5 θέματα εκτός ημερησίας. Πριν από αυτά, θέλω να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι η παράταξή μας έκανε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τα αδέσποτα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη μας πάνω από 2 χρόνια. Εκεί είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας νόμος καινούριος που βγήκε το 2012 και τροποποιήθηκε το 2014. Η παράταξή μας έδωσε τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά να λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και πολλοί συμπολίτες μας έχουν πάει στο νοσοκομείο από δαγκώματα και επιθέσεις των αδέσποτων σκυλιών. Είναι ένα πρόβλημα, θα έλεγα, δύσκολο, αλλά όχι και άλυτο. Απάντηση συγκεκριμένη δεν πήραμε, μας ζήτησαν μια προθεσμία περίπου 2 μήνες για να προχωρήσουν σε ό,τι ορίζει ο νόμος και θα το ξαναδούμε. Η επόμενη ερώτηση ήταν για τα φανάρια, όπου το τελευταίο διάστημα πολλά φανάρια της πόλης μας δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Εκεί νομίζω ότι το θέμα βγήκε εκτός, ο Δήμαρχος βγήκε εκτός θέματος, γιατί άρχισε να μιλάει για οφειλές της πρώην Δημοτικής Αρχής. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα σύντομα και τους επιστήσαμε την προσοχή να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα επανέλθουμε αν δεν λυθεί. Το Βοσινιώτη ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε ερώτηση να κάνουμε, αλλά ήρθε ως εκτός ημερησίας διάταξη σαν 5ο, όπου ήρθε απλά η συγκρότηση μιας νέας επιτροπής. Εκεί θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και υπολειτουργοί. Και οι χώροι στάθμευσης, επίσης ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο ενώ άλλαξε η δομή της πόλης με τους νέους πεζόδρομους και τις πλατείες, ξαφνικά από τις 31 Αυγούστου οι χώροι στάθμευσης έκλεισαν. Πάλι δεν πήραμε μια ιδιαίτερη απάντηση, το μόνο που ενημερωθήκαμε από τη Δημοτική Αρχή είναι ότι οι ιδιοκτήτες των χώρων στάθμευσης δεν πήγαν από μόνοι τους να ενημερώσουν το Δήμο αν θέλουν να συνεχίσουν ή όχι. Βέβαια, κατά τη δική μας άποψη, ο Δήμος όφιλε να τους καλέσει, μια και γνωρίζει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη στάθμευση των αυτοκινήτων, το οποίο δημιουργεί και άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. Και μπαίνουμε στο θέμα των σκουπιδιών, το οποίο ήταν βέβαια και ερώτηση να γίνει της παράταξης, αν και ήρθε σε 3 σπαστά θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Το πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ήταν να κηρυχθεί ο Δήμος μας πάλι εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κάτι το οποίο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, για να λύγει πλέον η έκτακτη ανάγκη από 10 δεκάτου που έλεγε εκείνη την ημέρα στις 10 πρώτου του 2015. Είναι γεγονός ότι μια πόλη σύγχρονη και πολιτισμένη όπως είναι ο Δήμος Τρίπολης να είναι 2 χρόνια τώρα περίπου και να συνεχίζει να παραμένει σε έκτακτη ανάγκη, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να προσφέρει στον τόπο μας είναι μια προσβολή της ιστορίας και της εικόνας αλλά και της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων που εδώ μένουν. Η άποψη της παράταξης, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στις 5 Σεπτεμβρίου με δελτίο τύπου, είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων που έρχεται και από πιο παλιές δημοτικές αρχές και βεβαίως στην ιστορία αυτή εμπλέκεται και η περιφέρεια. Άρα η συλλογή των 1.000 και 1.500 τόνων να πάει σε ένα ιδιωτικό κδάι στην Κόρινθο, όπου ο Δήμαρχος μας εξασφάλισε ότι θα είναι αδειοδοτημένος για να καθαρίσει η πόλη, που πάλι πήρε μια απόφαση θετική από την παράταξή μας και ήταν το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, πιστεύουμε να λύσει προσωρινά, εάν τρέξει και εφόσον είναι νόμιμο, γι' αυτό ψηφίσαμε με επιφύλαξη αυτή την πρότασή του, το θέμα. Το θέμα όμως των σκουπιδιών δεν τελειώνει σε 1 ή 2 μήνες, αλλά αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα προς το τέλος του χρόνου. Γι' αυτό και έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση από τη δική μας παράταξη, στην οποία συμφωνούμε με τη Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά το δημοτικό δημόσιο χώρο που θέλει να κάνει μια δική της διαχείριση. Είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά, όπως γνωρίζετε για το θέμα αυτό, έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν και μάλιστα δεσμεύτηκα δημοσίως ότι θα στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή
εφόσον ο Δήμαρχος όλες τις εξαγγελίες του και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά αναφέρεται σε ένα δημόσιο χώρο. Βέβαια, στο τρίτο θέμα της σημερινής διάταξης έφερε αυτό το θέμα, στο ότι ζητά από το Δασαρχείο της πόλης μας να μας δείξουν δημόσιους χώρους. Εκεί η ερώτηση που έγινε από την παράταξη ήταν εάν έχει γίνει κάποια διαδικασία της Δημοτικής Αρχής με το Δασαρχείο και την αποκεντρωμένη διοίκηση που ανήκουν τα Δασαρχεία σε διαδικασία εγγράφων και αν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, η απάντηση ήταν όχι. Άρα γίνεται μια προσωπική προσπάθεια του Δημάρχου, κάτι το οποίο έχει αναλάβει και αυτός όλη την ευθύνη σε αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν να γίνεται μια αλληλογραφία με πρωτόκολλα για να γνωρίζουν οι πολίτες ποιες είναι οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής ή ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα θα σταλεί μια επίσημη εισήγηση από το Δήμο της Τρίπολης ότι ζητούμε δημόσιους χώρους. Μας διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν από τους 22 που έχει στο μυαλό του περίπου 2 με 3. Θα χαρούμε πολύ να τους ακούσουμε σύντομα και να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Πρέπει να αρχίσουν οι κάτοικοι να καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα αυτό το οποίο πληρώνουν κατά αποδοτικά τέλη δεν είναι δικό τους, αλλά είναι της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Και ότι δεν υπάρχει λόγος κάτοικοι ή περιοχές να έρχονται σε αντιπαράθεση προκειμένου να λένε όχι σε εμάς αλλά στους άλλους. Πρόσφατα έφεγε ένα πρόστιμο των 50.000 ευρώ για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, το οποίο θα μπορούσαμε να ρίχνουμε βέβαια μέχρι τις 10 Οκτωβρίου σκουπίδια, κάτι το οποίο δεν συμφωνούμε σαν παράταξη και ίσως καλώς έκανε η Δημοτική Αρχή που δεν συνέχιζε να ρίχνει εκεί, αλλά θα έπρεπε αυτές τις λύσεις που είχαμε ακούσει κατά καιρό ότι υπάρχουν να τις έχει έτοιμες. Άρα την ώρα που δεν τις είχε έτοιμες, προκειμένου να βρωμήσει η πόλη, θα μπορούσε έστω προσωρινά για 10-20 μέρες ακόμα να διαχειριστεί πάλι τα σκουπίδια στην ίδια μεριά, μια και δεν υπήρχε κάποια απόφαση. Σκεφτείτε ότι η ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής για τις 48.000 τόνους που υπάρχουν στην Αγία Τριάδα, που είναι και αυτό πραγματικά για την εικόνα της πόλης μας κάτι πολύ άσχημο, θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και για το ίδιο θέμα που αφορούσε το πλάτωμα που έχει 2,5 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων. Κάτι το οποίο μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει, αλλά βάσει και της απόφασης είναι και αφορά όλη την πόλη και τη δημόσια υγεία των πολιτών. Θα πρέπει να φύγουμε. Να φύγει το μυαλό μας από τα συμφέροντα συγκεκριμένων ανθρώπων που αγωνίζονται για να πάνε από εδώ ή από εκεί τα σκουπίδια, να τους απομονώσουμε, τους γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι και να δουλέψει η Δημοτική Αρχή χωρίς κανένα συμφέρον, αλλά μόνο με το συμφέρον της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτών της, ώστε να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή για να μην έχουμε και στο μέλλον και άλλα τέτοια προβλήματα.